Κυρία Καφαντάρη, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να σχολιάσετε το debate ή όχι, αν θέλετε να μπούμε στα της οικονομίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ανέβαλε δύο φορές κεντρικές συγκεντρώσεις του για να γίνει το debate. Εντάξει, δεχτήκατε και εσείς τα βέλη πάντως του κυρίου Τσίπρα για την, τέλος πάντων, για την ακύρωση. Καλά, από ό,τι φαίνεται οι τακτικισμοί του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστοί. Δεν θέλω να αναφερθώ. Εν πάση περιπτώσει, αποδεδειγμένα αναβάλαμε δύο κεντρικές συγκεντρώσεις που για μας είναι πολύ σοβαρότερες από το όποιο debate. Όχι ότι δεν το υποτιμάμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι η επαφή μας με τον κόσμο είναι για μας ο βασικός στόχος. Παρόλα αυτά, δύο φορές αναβάλαμε κεντρικές συγκεντρώσεις. Πάμε όμως στην ουσία. Γιατί το debate για μας δεν είναι εκεί η ουσία στο debate. Μιλήσατε για το ποιος θα κάνει φοροελαφρύνσεις. Βδομάδες είναι που ψηφίσανε μαζί τις απαλλαγές, τις φοροαπαλλαγές των μεγαλομετόχων και εθελοντική εισφορά αντί για φόρους στους εφοπλιστές που ήδη είχαν 52 φοροαπαλλαγές. Έχουν δεσμευτεί όλοι τους στην Κομισιόν για τα υπερπλεονάσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία υπηρετούν και θα υπηρετούν, είναι ήδη δεσμευμένοι σε αυτό, και υπερπλεονάσματα σημαίνει φοροαφέμαξη των φτωχών. Μεσαία τάξη είναι φτωχοί άνθρωποι. Γιατί εμείς, μεσαία τάξη, λέμε τους ανθρώπους, τους αυταπασχολούμενους, τους εργαζόμενους, τους... Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι φτωχοί πια. Και πρόκειται να γίνουν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το δίλημα δεν μπορεί να μπαίνει σε ψεύτο διλήμματα. Πρέπει να μπαίνει στην επόμενη μέρα των εκλογών. Που όποια κυβέρνηση και αν έρθει, είτε αυτοδύναμη, είτε σε συνεργασίες. Έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, λέτε. Και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί. Μέχρι τουλάχιστον το 60, το 2060, έρχονται πολύ περισσότερα δεινά για τον λαό και θα πρέπει να είναι την επόμενη μέρα των εκλογών πολύ ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα για να μπορεί να μπαίνει μπροστά στους αγώνες του, να είναι ισχυρό και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή για να ενισχύει τους αγώνες του λαού απέναντι στην υλοποίηση όλων αυτών των μέτρων που έρχονται. Κύριε Παπαδόπουλε, λοιπόν, κοιτάξτε τις φοβερές διαφορές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δημοσιεύσαμε στο ριζοσπάστη μία στήλη που έχει, είναι τρεις στήλες μάλλον. Η μία στήλη έχει τις απαιτήσεις του Σύνδεσμου Βιομηχάνων, του ΣΕΒ. Η άλλη στήλη πάνω στην κάθε απέτηση το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και δίπλα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα δυσκολευτείτε να βρείτε διαφορά. Πραγματικά σας λέω, θα δυσκολευτείτε να βρείτε διαφορά. Η υλοποίηση των εντολών του Συνδέσμου Βιομηχάνων από τα δύο κόμματα είναι νόμος. Δεν κάνει νόμος λοιπόν και κομμάτι τάξεις. Κάθε κυβέρνηση που είναι πάνω, κάνουν όχι, κομμάτι βεβαίως. Απ' έξω. Δεν είναι απ' έξω. Η πραγματική μέσα, εξουσία λέει, είναι πάντων... η επιχειρηματική όμιλη της κάθε χώρας. Το πολιτικό τους προσωπικό είναι τα κόμματα, τα αστικά κόμματα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ακριβώς επειδή υπερασπίζονται τα ίδια συμφέροντα, τα προγράμματά τους είναι παρόμοια, είναι ελάχιστες οι διαφορές και αυτό πρέπει να λάβει υπόψη του ο λαός για την επόμενη μέρα των εκλογών. Ακριβώς επειδή δεν είναι τα κόμματα του λαού, αλλά τα κόμματα των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, του μεγάλου κεφαλαίου, θα πρέπει την επόμενη μέρα το Κομμουνιστικό Κόμμα να είναι παντοδύναμο για να είναι ο λαός δυνατός να ανταπεξέλθει.